Δεν σταματούν ποτέ οι παραλαβές νέων οπλικών συστημάτων για τον Ρωσικό στρατό, με πρόσφατο εύστοχο παράδειγμα να είναι οι παραδόσει νέων παρτίδων μαχητικών τύπου SU-34 και τεθωρακισμένων τύπου BMP-3. Οι ρωσικέ αεροδιαστημικέ δυνάμει πρόσφατα παρέλαβαν νέα παρτίδα μαχητικών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών τύπου SU-34 Fullback σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά της Ρωσικής Κρατικής Αμυντικής Εταιρείας ΡΟΣΤΕΚ. Όπως ανέφερε η ΡΟΣΤΕΚ, η νεότερη παράδοση αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης παραγγελίας του Κρεμπλίνου για αυτό το πολύ σημαντικό μαχητικό, το οποίο αποτελεί κύριο στοιχείο του σημερινού εναέριου στόλου της Μόσχας. Είναι εξοπλισμένο με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και φωνικό οπλισμό, γι' αυτό και αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα ρωσικά ροσκάφη για τον Ουκρανικό στρατό. Πρόσφατε αναφορέ από μέσα υποδείκνυαν ότι καταρρίφθηκαν αρκετά αεροσκάφη τύπου SU-34 κατά τη διάρκεια του φετινού Μαρτίου, πιθανώ από ουκρανικέ συστοιχίε αντιεροπορικών συστημάτων τύπου Patriot. Η νέα παρτίδα που έλαβε η Μόσχα ίσω χρησιμεύσει στην αναπλήρωση των χαμένων μονάδων, οι οποίε επιχειρούσαν συχνά πάνω από την ουκρανική επικράτεια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Oryx, δανική προέλευση, Μέχρι σήμερα οι ρωσικέ αεροδιαστημικέ δυνάμει έχουν χάσει περισσότερα από 25 μαχητικά αεροσκάφη τύπου SU-34 Fullback κατά τη διάρκεια του πολέμου. Φυσικά αυτό ο αριθμό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, αφού ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο έχουν αναφέρει τον ακριβή αριθμό απολειών SU-34. Η ρωσική αμυντική βιομηχανία προχώρησε και σε άλλε παραδόσει εξοπλισμού, συγκεκριμένα για τι χερσαίε δυνάμει του στρατού τη χώρα. Η Ροστέκ ανακοίνωσε την παραλαβή νέα παρτίδα θεαθωρακισμένων οχημάτων μάχη πεζικού τύπου BMP3 από τι ρωσικέ ενόπλε δυνάμει. Η κατασκευάστρια εταιρεία Κούργκαν Μασάντοφ, η θηγατρική τη Ροστέκ, είχε λάβει στο παρελθόν μια μεγάλη παραγγελία από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα για αυτά τα ισχυρά οχήματα. Το BMP3 είναι σχεδιασμένο τόσο για συμβατικέ μάχε, Όσο και για ειδικέ αποστολέ, γι' αυτό και είναι εξοπλισμένο με βαρύ οπλισμό και αυτόματα συστήματα ελέγχου πυρό. Σχεδιάστηκε στην Σοβιετική εποχή ως ένα φωνικό αλλά και πολύ ευκίνητο όχημα. Ένα Ρώσο υπεύθυνο τη κατασκευάστρια εταιρεία τόνισε πρόσφατα πω το BMP-3 είναι ανώτερο από αντίστοιχα αμερικανικά τεθωρακισμένα, όπω για παράδειγμα το όχημα μάχη πεζικού τύπου Bradley. Σύμφωνα με το Ρώσο, σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η εταιρεία του μετά από σύγκριση του BMP3 με ένα Bradley που απέκτησαν οι Ρώσοι από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.